Τρέχεις στις δολώσεις, τρέχεις στις ΑΕΛ. Τι να κάνετε από εκεί πέρα, τρέχει ο κόσμος, τρέχει στις σχολές. Τι να κάνετε, βρυπάτε στην εκκλησία. Σας φτάνει μια εκκλησία, σας φτάνει ένα κήρυγμα που ακούτε. Δεν χρειάζεται να ακούτε 50, τα μπερδεύουν, τα κάνουν κουλβάχα τα μετά και δεν ξέρουν τι να κάνουν. Πάνε και ακούνε 15 κηρύγματα την ημέρα. Τι να κάνουν, άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος. Τα λέει η γυναίκα. Και μου γίνανε και γυναίκες κήρυκες τώρα και κηρύττουνε κατηχητικά. Ναι. Γίνανε γυναίκες τώρα να κηρύττουνε. Για πες τους αγιορείτες που πόσο θα κάνουν, θα καταδιώκουν αυτά τα πράγματα, ε. Δηλαδή δεν είναι καλό. Ποιο γυναίκες να κηρύττουνε, πού έχουν να ομολογούνε, ναι τον Χριστό. Όλα να γίνονται κήρυκες και να κηρύττουνε. Και ξέρεις τι εκμεταλλεύονται. Που λέει ο Χριστός, όπου δυο συνηγμένοι το όνομα τύπου και εγώ στο μέσο. Και σου λέει, εμείς την αυτήτα με λέμε για τον Χριστό. Εδώ πέρα τους βάζω εγώ αυτό το λογισμό το δεξιό και τελείωσε η υπόθεση. Είμαστε λέει σωσμένοι. Μιλάμε για το Θεό και ανάθεμα, αν καταλαβαίνουν τι λένε. Μετά ρώτα τους τι είπες, δεν το ξέρω λέει, ήταν το πνεύμα του Θεού που με φώτιζε. Αυτούς που φωτίζει το πνεύμα του Θεού ή ο καλόγερος δεν ξέρουν τι λένε. Για ρώτα τους μετά δεν ξέρουν τι σου είπανε. Ε? Δεν ξέρουν, τα λένε έτσι ξεκάρφωτα. Αυτοί μιλάνε όλα από τις εγγραφές μέσα. Αυτοί οι πραγματικοί κήρυκες, όλα από τα βιβλία. Αυτές λένε ασυναρτησίες, παιδί μου, οι γυναίκες. Ασυναρτησίες! Συνέχεια παίρνουν κομμάτια από την Αγία Γραφή, τα ερμηνεύουν όπως θέλουν αυτές και τα λένε, τα σερβίρουν όπως θέλουν. Ναι, και εσείς τα οτρώτε, τα παίρνετε και τα οτρώτε σερβιρισμένα με σαντιγί με όλα τα κομφόρ. Και γινόσαστε μπαλόγοι. Ψευδοϊσουίτες. Είδες Ναζαρέ, και το έλεος που σας έλεγα του Ναζαρέου, άπειρο το έλεος του Ναζαρέου, ε. Δεν υπάρχει άνθρωπο που να μην τον ελεεί. Ήρθε για να σώσει αμαρτωλούς τους και να τους φέρει σε μετά. Όχι δικαίους, αυτούς που είναι με τον Ναζαρέο είναι. Τι δεν θέλει να τους σώσει, αυτούς τους είναι σωσμένοι. Τι να τους σώσει, θα σώσει αυτούς τους αμαρτωλούς όταν τον δεχτούνε. Όταν ανοίξουν την καρδιά του και πούνε, έλα Χριστέ μου να κάτσεις εσύ μέσα. Αχ, μωρή, μη με διέζεις, βρωμιάρα. Αχ, βρωμιάρα. Αχ, Μαρία. Άρα, Λουκά, βρωμιάρη. Α, η χάρη σου, Μαρία. Η χάρη σου, Μαρία, από τον Λουκά, είπες και εσύ εδώ. Μαρία, πώς θα είχες, Μαρία. Μαρία, το άξιον, έτσι, Μαρία, μεγάλο στην δόση. Δεν μπορώ. Φωτεινή μωρή Σαμαρίτισσα, μωρή φωτεινή Σαμαρίτισσα, μωρή. Με έκαψες φωτεινή, μωρή. Με έκαψες με την μετάνοια σου φωτεινή. Πώς υπάρχουν σήμερα που ζητάνε το είδωρ το ζώον, μωρή. Πώς υπάρχουν σήμερα που ζητάνε να πιούνε από το νερό του Ναζαρέου για να μην διψάσουν εις τον αιώνα, ε. Πώς είχανε, πολύ λίγοι, λίγοι είναι, λίγοι, πολύ λίγοι, πολύ λίγοι βρωμιάρα φωτεινή Σαμαρίτισσα, φωτεινή Σαμαρίτισσα που σε έκανε φως, βρωμιάρα ο Ναζαρέος. Πώς την έκανε φως. Γι' αυτό σας λέω ήρθε να σώσει αμαρτωλούς. Πει, είδατε πώς τους ψάχνει ο Θεός τους αμαρτωλούς, είδατε πώς τους ψάχνει. Και πάει και τους βρίσκει αμέσως, ήξερε στο επιγάδιον ότι θα πάει να εικάσει εκεί πέρα, να φέρει, να πάρει νερό. Ήξερε ότι τη μετάνοια του θα μετανοήσει και πήγε και την τράπεζα. Δεν λέει, ως Θεού να πιω από το νερό. Εσύ, ήτανε Σαμαρίτης. Με τους Ιουδαίους δεν μιλούσανε, ήταν διαχωρισμένοι. Αυτοί λατρεύανε, λέει, το Θεό, το ένα το Όρος και οι άλλοι το ναό του Σολομώντα. Ναι. Και είχαν χωριστεί, όπως χωριστήκανε τώρα ο κόσμος. Ποιος χωρίστηκε, ε? Χωρίστηκαν οι Ιουδαίοι με τους Σαμαρίτες, δεν μιλούσανε. Τότε. Και τώρα χωρίστηκαν. Δηλαδή. Ναι, οι χριστιανοί χωρίστηκαν σε δύο κόμματα, σε νεομυρολογίτες και παλαιομυρολογίτες. Και λατρεύουνε τα ημιστήρια αυτά των νεομυρολογητών, δεν τα δέχονται οι παλαιομυρολογίτες. Όχι, οι νεομυρολογίτες δεν δέχονται των νεομυρολογητών.
Δεν γίνονται, ναι, λέει, είπα να μυρολογείτε. Ναι, μυρολογείτε, είναι σχισματική, λέει. Ναι, οριστικά, έτσι. Ναι, είμαι και οι μεν και οι δεν λατρεύουν το Θεό μέσα στην εκκλησία, αλλά με διαφορετικό τρόπο. Άκου κάποια πράγματα, λέει, οι νομιρολογίτες, λέει, το λατρεύουν με διαφορετικό τρόπο, λέει το. Ο Θεός είναι άλλος για τους νομιρολογίτες, άλλος για τους παλαιομυρολογίτες. Αφού κάνουν την ίδια θεία την κοινωνία, την ίδια θεία την τελετή, δεν την κάνουν ακριβώς, ας πούμε, την κάνουν την ίδια, αλλά λένε και άλλα λόγια, λέει, που δεν τα λένε οι νομιρολογίτες. Άκου κάτι πράγματα. Ναι, σαν τον Επάπα. Έτσι, που δίνει στους άλλους και κοινωνάνε με χάπια και αυτός πίνει μόνο τη θεία κοινωνία, βέβαια και με καλάμια. Ναι, έτσι ήταν και τότε εκείνη. Και πήγε ο Χριστός και της λέει, δώσε μου να πιω, λέει, νερό. Του έδωσε από τη σάλωνα. Το πήρε, λέει, ποιος της λέει, θα μου δώσεις, λέει, να πιω, θα σου δώσω εγώ να πιεις νερό, λέει, για να μην ξαναδιφτάσεις ποτέ. Στον αιώνα, λέει. Που λέει, δώσε μου να πιω, λέει, από αυτόν. Και ποιος της εσύ, λέει, μήπως είσαι ο προφήτης. Που είπανε, λέει, ότι θα έρθει ο Μεσσίας. Μήπως τι σε λέει αυτό. Ναι, είπα και λέει. Και κήρυξε τον εχόσμο, λέει. Πες το. Είπε, βρήκα το Μεσσία. Βρήκα, λέει, το κατάλαβε. Από το νερό που ήπιε. Το κατάλαβε ότι αυτό είναι κάτι. Τι σε λέει ο Χριστός. Λέει, πού είναι ο άντρας σου. Τι σε λέει. Λέει, δεν έχω άντρα, λέει. Πώς δεν έχεις, λέει. Εφτά άντρες είχες, λέει, και τώρα δεν έχεις. Και δεν είχε παντρευτεί, δεν έχει παντρευτεί με κανέναν. Ω, λέει, αυτός είναι προφήτης. Είναι προφήτης, αυτός είναι, λέει, ο Μεσσίας που ήρθε. Και τρέχει, λέει, βρήκα, λέει, το σωτήρα. Βρήκα τον προφήτη, λέει, που μου τα είπε όλα. Μου είπε, λέει, για το μέλλον μου, μου είπε τον άνθρωπο, πώς τα ξέρει αυτός. Είναι ο σωτήρας. Και πιστέψανε, κάνει ο χιλιά. Ναι, και έγινε φως τη φωτεινή. Είναι ήταν φως ήταν αυτός και μαρτύρησε μαζί με τους γιους, με τα παιδιά του. Ναι, με τους αδερφούς, με τις αδερφές της. Με τις αδερφές της, μαρτύρησε μαζί για το όνομα του Χριστού. Η φωτεινή πόρνη. Τι ήταν η φωτεινή. Καλέστε και εσείς την πόρνη την ψυχή σας, την πόρνη την καρδιά σας στον Χριστό. Πρέπει να βγάζω την αμαρτία και την δέχομαι τον Χριστό. Τι κάνεις την πόρνη. Ο Χριστός ήρθε για τις πόρνες. Πώς έπεσε η πόρνη και τον προσκύνησε, του εφήρισε τα επόδια του, την απορρίπτει. Της είπε, εσύ είσαι πόρνη, δεν σε θέλω. Εσείς γιατί απορρίπτετε σήμερα αυτούς που φεύγουν, που υπέκτουν στην αμαρτία. Πω, αυτοί. Δεν βλέπετε τα δικά σας χάλα, Δηλαδή αυτή επειδή είναι πόρνη και το δείχνει και πορνεύει, εσείς πορνεύετε κρυφά. Βλέπετε αυτή, ναι. Βρωμιάριδες. Εδρώτε, βρωμιάριδες. Ο Χριστός έπαιγε η πόρνη και το άλλο και είπε «Ήμαρθον, Χριστέ μου». Τι δέχτηκε. Τι δέχτηκε και οι άλλοι παρεξηγηθήκανε. Γιατί λέει να φέρει, λέει, το μύρο, λέει αυτό. Και να το ρίξει, λέει, στα πόδια του Χριστού. Και μην τα πουλήσουμε στη στοχή. Να μην τα δώσουμε στους στοχούς. Γιατί, λέει, τον Χριστό δεν θα τον έχετε πάντοτε. Ξέρει, λέει, τι κάνει. Γιατί τον Χριστό δεν τον έχετε πάντοτε εδώ, λέει, τι είναι. Τους στοχούς θα τους έχετε πάντοτε, αλλά δεν τους ελεείτε. Ουε γραμματής και φαρισέ υποκριτέ. Ναι. Έτσι είπε. Έτσι είπε ο Χριστός. Έτσι και εσείς τώρα κάνετε. Ανοίξτε την καρδιά και δεν πειράζει αν είσαστε πόρες και τελώρες και φαρισέ και υποκριτές. Θα σας δεχτεί ο Χριστός. Πέστε ένα ήμαρτον. Συγχώρεστε με θεία μου. Ήμαρτον. Άνθρωπος είμαι. Έπεσα. Συγχώρεστε με. Με την καρδιά σας όμως. Όχι με το στόμα, με τα χείλια. Γιατί με τα χείλια λέμε. Αχ, Θεέ μου, αμαρτωλός είμαι εγώ, αμαρτωλός. Αυτά είναι υποκρισία, πως έκανα τελώνει. Εγώ, έτσι είμαι εγώ, ναι, ψηλά το κεφάλι. Αυτά είναι υποκρισίες, ταπείνωση τελείωσε. Ταπείνωση, ναι, ταπείνωθείτε, γίνετε σκουλίκια. Κανένας δεν θέλει την ταπείνωση, κανένας δεν θέλει την ταπείνωση. Όλοι θέλουν το εγώ τους, τον εαυτό τους να ικανοποιήσουν. Την ταπείνωση δεν θέλει κανένας. Κανένας, Μαρία, Αναζωρή, κανένας την ταπείνωση, όλοι. Ναι, κανένας δεν θέλει ταπείνωση σήμερα. Κανένας. Εδώ κοντεύουμε να ταπεινωθούμε κι εμείς, κι εσείς, ακόμα ψηλά. Εγώ να πει αυτό να βάζω μετάνια, για να δίνω στους άλλους το παράδειγμα. Γιατί με πιέζει, τι να κάνω. Υπιέζομαι, δεν μπορώ να κάνω, το παραδέχομαι ότι είναι ανώτερος. Και ας λέω στους άλλους ότι ο Χριστός είναι ψεύτης, είναι πλάνος, είναι σκληρός. Γιατί αυτό όταν σε αυτούς που θέλουν να τον ακολουθήσουν είναι σκληροί και μη το ένα, μη το άλλο. Πρέπει να νηστεύεις, πρέπει να κάνεις προσευχές, πρέπει να κάνεις αγώνες για να ζήσεις τον εφαράζει. Έμπιε λένε τότε άμα δεν ζήσουμε, τους βάζουν και τον λογισμό των άλλων, το δεξιό. Αν μήπως δεν υπάρχει
Παράδεισος και δεν υπάρχει αιώνια ζωή και χάστηκε αυτή εδώ που έχετε. Και δεν τη ζήσετε. Μήπως και ποιος τον είδε λέει τον Ιβαράδεισο. Μήπως δεν υπάρχει. Και άδικα κοπιάζαμε και άδικα κάναμε. Ας πάμε να δείσουμε τη ζωή μας. Πόσους μοναχούς έχω βγάλει από τη μετάνοια με αυτόν τον ανθρώπο. Πόσους μοναχούς έχω βγάλει να, με την ιδέα των συγγενών τους. Να πάνε να δούνε μήπως πέθανε η μάνα τους, ο πατέρας τους. Άλλοι που έχουν να τους δουν χρόνια. Πήγαινε να δεις και το χωριό σου, κάνει συγγενή σου καμιά φορά και μετά ξαναεπιστρέφω. Όχι ότι να μείνεις εκεί. Όχι. Ξαναεπιστρέφεις πάλι στο μοναστήριο. Δεν θα σε αποπιάσουμε και με το σώμα να κάτσεις εκεί πέρα. Μέχρι να βγουν οι γύκουμε. Ή θα ξαναπάνε μετά από πολλά χρόνια ή δεν θα ξαναπάνε καθόλου. Πώς τους έχω βγάλει νέους και τους έχω πατρέψει. Ναι, βρονιάζεις, ναι, αυτή είναι η πλάνη και η απάτη. Έτσι έκανα. Ναι, ναι, ωραία, δυστυχώς. Δυστυχώς ο κόσμος είναι ανελέγχος. Να μην τον ελέγεις, να μην τον ελέγεις. Αλλά εσύ πάλι ελέγεις, πάλι ελέγεις. Πάλι ελέγεις και κοιτάς με κάθε τρόπο να τους εφέρεις κοντά σου. Βρίσκει τρόπο τον Αδωρέος να τους εμαζεύει ή πω. Έχω απορρίσει, ε. Τι έχεις απορρίσει, ε. Έχω απορρίσει πως βρίσκει τρόπο τον Αδωρέος να τους εφέρνει κοντά στον εγώσμο. Τους αμαρτωλούς, τις φόρνες, ναι, τους τελώνες, τους άστοτους ιούς, πως είπε, και να τους δίνει πάλι με τη στολή την πρώτη. Βέβαια, σκεφτείτε το αυτό, ε, να σας δώσει πάλι τη στολή την πρώτη, ε. Δηλαδή, τη στολή που πήγατε από το βάπτισμα, ε! Αυτό είναι η στολή πρώτη. Γιατί όταν έρχεται, όταν βαπτίζεστε, ο Ναζαρέος σας δίνει μια στολή. Ολόσπρη! Ολόλευκη! Χιτών ολόλευκο! Σας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Όταν βαπτίζεστε. Και μετά εσείς με τις αμαρτίες σας κυλιδώνετε τη στολή και τον κάνετε το χιτώνα κατάμαυρο, κατακόκκινο από τις αμαρτίες. Όταν όμως μετανοείτε, λευκένετε πάλι ο χιτώνας. Και λέει, εγώ λέει, έλα λέει, όταν πήρε ο μετανόησε ο άστοτος, αυτό είναι παραβολή. Δεν υπήρχε κανένας τότε που να ήταν. Μιλούσε παραβολικά ο Θεός, μιλούσε για εσάς, για τη μετάνοια τη δικιά σας. Όταν μετανόησε, λέει, του έδωσε, λέει, του έβαλε δαχτυλίδιο στο χέρι, αραβόνα. Δηλαδή αιώνια μαζί του, ενωμένος μαζί του. Βέβαια, και του έβαλε, λέει, και τη στολή την πρώτη. Τη στολή που είχε πρώτα, πριν αποστατήσει από τον Θεό. Πριν να αμαρτήσει. Βέβαια, του την έδωσε πάλι τη στολή. Σκεφτείτε, τι μεγάλο πράγμα είναι αυτό, ε, η μετάνοια. Πω. Η ταπείνωση και η μετάνοια, γιατί ταπεινώθηκε και λέει, ω, καλύτερα λέει να πάω πάλι στον πατέρα μου, λέει. Παρά να μείνω εδώ πέρα. Κανένας πια δεν τον ήθελε όσο είχε τα λεφτά, όσο είχε τα οπλούτια, τον εθέλανε. Ω, καλός, ω, αυτός μετά, καλύτερα να πάω να βγω, να γίνω δούλος του, λέει. Ταπεινώθηκε, λέει. Δέξε μου, λέει, πατέρα μου, σαν έναν από τους δούλους σου. Από τους δούλους, ταπεινώς εκεί, να τρώω τα ξυλοκέρατα με τα ογρούμια. Να βόσκω τα ογρούμια, να γίνω δούλος σου. Ω, λέει, παιδί μου, το δέχτηκε στην αγκαλιά, το δέχεται ο Χριστός. Ξέρετε τι χαρά γίνεται επειδή έναν αμαρτωλό μετανοούντας στον ουρανό και φρύττουμε εμείς οι δαίμονες, φρύττουμε και τρέμουμε, τρέμουμε και δεν ξέρουμε κατά πού να οσταθούμε. Και όταν με αμαρτάνετε και ο άγγελος σας χαίρεται και σας πάει στον ουρανό, πω και γίνεται χαρά είναι το ουρανό όταν ένας αμαρτωλός μετανοήσει. Πηγαίνει ο άγγελος και αναγγέλει το μήνυμα ότι μετανόησε ο Τάδη με το όνομά του. Βέβαια και γυμνούνε τον Θεό. Ότι μετανόησε αυτός ο άνθρωπος, ήρθε κοντά στον Θεό, ήρθε κι άλλος στο ποίμνιο του Ναζαρέου. Κι άλλος κοντά του, να μεγαλώνει το ποίμνιο του Ναζαρέου. Αλλά εγώ δυστυχώς το μικραίνω. Τώρα μικραίνει το ποίμνιο του Ναζαρέου, δεν μεγαλώνει. Μικραίνει, ναι, αποστατούν. Γιατί μικραίνει.